Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε το XAMPP για Windows και να μετατρέψετε τον υπολογιστή σας σε ένα web server. Αυτό γίνεται για την περίπτωση που θέλουμε να πειραματιστούμε με προγράμματα τύπου Joomla ή WordPress τοπικά στον υπολογιστή μας, χωρίς να χρειάζεται να νοικιάσουμε έναν κανονικό web server στο ίντερνετ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την εγκατάσταση. Πρέπει να το κατεβάσουμε. Ανοίγουμε λοιπόν το Firefox και πληκτρολογούμε XAMPP. Με δύο, βλέπετε το βγάζει κιόλας. Και μας το βρίσκει εδώ η Google. Είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Να τσεκάρετε ότι το site λέγεται Apache Friends, γιατί αυτή είναι η εταιρεία που το βγάζει. Και πηγαίνουμε στο site. Αυτό είναι το site και πηγαίνουμε κατευθείαν στο download. Λοιπόν, αν πάμε λίγο προς τα κάτω, βλέπουμε ότι λέει εδώ πέρα XAMPP for Windows 5.5.19 και 5.6.3, δηλαδή μας δίνει δύο εκδόσεις και αν προσέξετε, η πιο πρόσφατη, η τελευταία, είναι η δεύτερη. Αυτό το κάνει για να δώσει, ας πούμε, την προηγούμενη ως πιο δοκιμασμένη. Εμείς θα πάμε κατευθείαν να πάρουμε την πιο πρόσφατη έκδοση, τη δεύτερη δηλαδή. Και πατάμε το κουμπί download και μας λέει εδώ πέρα ότι θα ξεκινήσει το κατέβασμα αυτόματα, οπότε απλά περιμένουμε. Και μας βγάζει το μήνυμα εδώ για αποθήκευση, αποθήκευση πατάμε και ξεκίνησε. Βλέπουμε και εδώ ότι λέει 2 minutes, 2 λεπτά. Αν πατήσουμε, φαίνεται η πρόοδος. Οπότε θα 3 λεπτά θα κάνει, περιμένουμε. Το κατέβασμα ολοκληρώθηκε, οπότε μπορούμε να το τρέξουμε κατευθείαν από εδώ το πρόγραμμα, αλλά καλύτερα είναι να πάμε εδώ στο φάκελο λήψης και να το τρέξουμε ως διαχειριστής. Αυτό γίνεται με δεξί κλικ, εκτέλεση ως διαχειριστής. Και βέβαια μας ρωτάει, ναι. Εδώ μας λέει ένα μήνυμα για το antivirus ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Εμένα δεν μου έχει τύχει, οπότε πατάω continue, yes. Και εδώ μας λέει προειδοποίηση ότι πρέπει να το τρέξουμε σαν διαχειριστής που το έχουμε ήδη κάνει, οπότε ok. Και ξεκινάει η εγκατάσταση. Πατάμε next και εδώ πέρα next δεν θα αλλάξουμε κάτι. Εδώ πέρα τώρα μας λέει σε ποιο φάκελο θα το βάλουμε. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι σε XAMPP. Σε περίπτωση που εμείς έχουμε έναν SSD σκληρό στον υπολογιστή σαν σε και είναι μικρός και δεν θέλουμε να τον φορτώσουμε με πολλά προγράμματα, γιατί ο web server μπορεί πολύ εύκολα να γεμίσει με πάρα πολλά αρχεία, θα μπορούσαμε να το βάλουμε στο D, αν έχουμε δεύτερο δίσκο. Προσοχή όμως ότι πρέπει να μπει στο ριζικό φάκελο, δηλαδή στο D, ανωκατελεία κάθετος XAMPP, έτσι. Εγώ θα το αφήσω αυτή τη στιγμή στο σε. Και πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα μας λέει αν θέλουμε να επισκεφτούμε τη σελίδα της Bitnami. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να την επισκεφτώ, πάμε παρακάτω. Και next. Και τώρα ξεκινάει η εγκατάσταση, η οποία θα πάρει περίπου 2-3-4 λεπτά. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε. Εδώ μας ρωτάει άμα θέλουμε να ξεκινήσει κατευθείαν το control panel, ο πίνακας ελέγχου. Θα το ξετσεκάρω για να σας δείξω πώς το ξεκινάμε γενικότερα. Οπότε πατάω finish, τελειώσαμε. Ας τα κλείσουμε λίγο τα παράθυρα για να μας μπερδεύουν. Για να τρέξουμε λοιπόν το XAMPP, πηγαίνουμε σε όλα τα προγράμματα, στο φάκελο XAMPP και τρέχουμε το XAMPP Control Panel. Λοιπόν, από εδώ πέρα μπορούμε να εκκινήσουμε και να σταματήσουμε τα διάφορα επιμέρους κομμάτια που περιέχει το XAMPP. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε τον Apache, που είναι ο καθεαυτός web server. Πατάμε λοιπόν Start. Και βλέπουμε εδώ ότι μας πετάει ένα μήνυμα. Το firewall, δηλαδή το τείχος προστασίας των Windows,
αν θα του επιτρέπουμε την πρόσβαση. Προφανώς, web server είναι, εννοείται ότι πρέπει να έχει πρόσβαση παντού. Άρα θα τσεκάρουμε και τα δύο και θα πούμε να επιτρέπεται η πρόσβαση. Η δεύτερη εφαρμογή που χρειαζόμαστε είναι το MySQL, που είναι η βάση δεδομένων, που είναι απαραίτητη για προγράμματα τύπου Joomla και WordPress κλπ. Άρα θα πατήσουμε και εδώ Start. Μας βγάζει και εδώ το ίδιο μήνυμα, οπότε και εδώ θα τσεκάρουμε και τα δύο και θα πούμε να επιτρέπεται η πρόσβαση. Και είμαστε εντάξει. Ο web server έχει ξεκινήσει. Μπορούμε μάλιστα να κλείσουμε το κέντρο ελέγχου. Δεν μας χρειάζεται, δεν θα σταματήσουν αυτοί. Μπορούμε να φανταστούμε το web server κάτι σαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος τον στήσαμε και τώρα τον βάλαμε μπρος. Τώρα εκπέμπει. Για να δούμε λοιπόν, για να το επαληθεύσουμε ότι εκπέμπει. Ανοίγουμε λοιπόν το Firefox και πρέπει να πάμε τώρα στη σελίδα του web server μας. Για να πάμε εκεί πρέπει να βάλουμε τη διεύθυνση του υπολογιστή μας. Υπάρχουν δύο τρόποι στο ίντερνετ να πάμε σε μία σελίδα. Ο ένας είναι δίνοντας τη διεύθυνση IP, ο άλλος είναι δίνοντας το domain name. Θα πάμε να γράψουμε μια πολύ συγκεκριμένη IP διεύθυνση, η οποία είναι η 127.0.0.1. Αυτή η IP, στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν μια ψεύδο IP διεύθυνση. Αναφέρεται πάντα στον δικό μας υπολογιστή. Δηλαδή, οποιοδήποτε υπολογιστής, αν βάλει αυτή τη διεύθυνση, αναφέρεται σε εκείνον. Στο ίντερνετ σημαίνει εγώ, ο δικός μου υπολογιστής. Και πατάω Enter. Και βλέπουμε ότι εμφανίζει ένα μήνυμα από το XAMPP που σημαίνει ότι ο web server παίζει κανονικά. Και μάλιστα αυτό μπορούμε να το επαληθεύσουμε, να το βεβαιώσουμε και αλλιώς, αν πάμε να σταματήσουμε το web server. Αν πάμε εδώ στα εικονίδια, βλέπετε το εικονίδιο του XAMPP, με δεξί κλικ μας δείχνει ότι, βλέπετε που είναι πράσινο αυτό και αυτό, ότι αυτά τα δύο είναι ενεργά. Μπορούμε να πατήσουμε stop στον Apache και μετά να πάμε να ξαναδώσουμε την IP. Και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να δείξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν εκπέμπει ο web server. Πάμε λοιπόν πάλι να το ξαναενεργοποιήσουμε. Επίσης, αν κάνουμε διπλό κλικ εδώ πέρα, μας ανοίγει το control panel. Βλέπετε, ο Apache είναι κλειστός. Πατάω λοιπόν πάλι start και το κλείνω. Και θα ξαναδώσω την ίδια διεύθυνση, enter. Να το, κατευθείαν μπήκε μέσα στο web server. Τώρα δηλαδή εκπέμπει. Αυτό λοιπόν ήταν η επαλήθευσή μας ότι ο web server μας λειτουργεί. Να πω εδώ ότι εναλλακτικά θα μπορούσαμε να έχουμε να δώσει και ένα domain, ας πούμε. Το domain το αντίστοιχο που αντιστοιχεί στη διεύθυνση αυτή την 127.0.0.1 είναι το localhost. Localhost, που σημαίνει τοπικός εξυπηρετητής. Είναι ένα είδος, ας πούμε, ψευδοντομέιν, που σημαίνει πάντα ο δικός μου υπολογιστής, ο τρέχον υπολογιστής. Δηλαδή, σε κάθε υπολογιστή που το τρέχεις, δείχνει προς τον εαυτό του. Αν πατήσω και εδώ Enter, βλέπουμε πάλι ότι μας βγάζει την ίδια σελίδα. Άρα, το 127.0.0.1 και το localhost είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει, απλά θα ήθελα να πω και δύο πραγματάκια ακόμα πριν κλείσω. Σε περίπτωση που βρισκόμαστε σε ένα τοπικό δίκτυο, από τη στιγμή που έχουμε εμείς web server, σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να μπει ο καθένας μέσα από το τοπικό δίκτυο και να δει τις ιστοσελίδες που εμείς σερβίρουμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ξέρουν οι άλλοι υπολογιστές να ξέρουν τη διεύθυνση IP του υπολογιστή μας. Για να τους τη δώσουμε, πρέπει να τη βρούμε κι εμείς. Λοιπόν, για να βρούμε την IP μας υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αλλά ο πιο γρήγορος είναι να ανοίξουμε μια γραμμή εντολής και να γράψουμε μια συγκεκριμένη εντολή. Λοιπόν, στα Windows 8 που είμαι τώρα, βέβαια, εγώ έχω προσθέσει εδώ πέρα ένα μενού τύπου 7. Αλλά αν πατούσα εδώ θα βγαίνα στην οθόνη έναρξης. Πηγαίνουμε στις εφαρμογές και εδώ πέρα στην αναζήτηση γράφουμε CMD, που είναι η γραμμή εντολών, και Enter, και μας ανοίγει τη γραμμή εντολών. Εναλλακτικά, αν ήμασταν σε Windows 7, ας το κλείσω, θα το γράφαμε εδώ πέρα στην αναζήτηση, CMD. Και ανοίγει τη γραμμή εντολών, δηλαδή το γνωστό DOS, αν θυμάστε από παλιά. Εδώ πέρα θα πληκτρολογήσουμε λοιπόν την εντολή
ip config, ip config από το ip configuration και enter. Και η διεύθυνση IP μας είναι αυτή εδώ που γράφει IP version 4 και είναι η διεύθυνση 10.0.2.15. Αυτή είναι η διεύθυνση που έχει ο υπολογιστής μέσα στο τοπικό δίκτυο. Για να την τσεκάρουμε. Ανοίγουμε λοιπόν το Firefox και γράφουμε εδώ πέρα 10.0.2.15. Και όντως, να το... Αυτό θα δει οποιοδήποτε από τους υπολογιστές που βρίσκονται μέσα στο τοπικό δίκτυο αν γράψει τη διεύθυνσή μας. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα λίγο να πω είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί εδώ πέρα κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή το XAMPP έχει μία ρύθμιση ασφαλείας για να μην του επιτρέπει ουσιαστικά να εκπέμπει σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αντί να μας εμφανίσει αυτό, να μας εμφανίσει ένα μήνυμα λάθος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάμε και να αλλάξουμε μία ρύθμιση του XAMPP. Πρέπει να πάμε λοιπόν στο φάκελο, ας το κλείσω αυτό, δεν μας χρειάζεται και αυτό. Ανοίγουμε λοιπόν τον υπολογιστή και πηγαίνουμε εκεί που είναι εγκατεστημένο το XAMPP, δηλαδή στο φάκελο, στο δίσκο C, στο φάκελο XAMPP, και εδώ πέρα τώρα θα μπούμε στο φάκελο Apache, στο φάκελο Conf, στο φάκελο Extra, εδώ είμαστε, δηλαδή η διαδρομή είναι C, XAMPP, Apache, Conf, Extra. Και το αρχείο των ρυθμίσεων είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το αρχείο httpd.xamp.conf. Αυτό πρέπει εμείς να το ανοίξουμε και το επεξεργαστούμε. Αυτό θα το κάνουμε με το σημειωματάριο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα σημειωματάριο. Πάμε λοιπόν εδώ στα προγράμματα, στα βοηθήματα. Καλό είναι το σημειωματάριο να το έχουμε καρφιτσωμένο στο μενού, γιατί μας χρειάζεται συνέχεια. Οπότε εγώ θα το καρφιτσώσω με την ευκαιρία. Δεξί κλικ λοιπόν, καρφίτσωμα στο μενού έναρξη. Οπότε άμα φύγω και ξανανοίξω, βλέπετε έχει καρφιτσωθεί εδώ πέρα. Οπότε το ανοίγω το σημειωματάριο και ο απλούστερος τρόπος είναι να το πάρω αυτό και να το πετάξω εδώ μέσα. Τακ, έτοιμο. Μου το άνοιξε. Είναι, μου έχει ανοίξει τώρα το αρχείο httpd.conf. Λοιπόν, ας το μεγιστοποιήσουμε αυτό το παράθυρο. Θα πάμε λοιπόν στο τέρμα του αρχείου κάτω-κάτω και βλέπουμε ότι υπάρχει η τελευταία ενότητα, γράφει New XAMPP Security Concept, που είναι αυτές οι εντολές που απαγορεύουν στο XAMPP να συνδεθεί με άλλους υπολογιστές. Θα πάμε λοιπόν, θα τα επιλέξουμε όλα αυτά και θα τα σβήσουμε με delete. Πάτω λοιπόν το πλήκτρο delete και φύγανε. Οπότε αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να αποθηκεύσω, αποθήκευση, το αρχείο και να το κλείσω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Τώρα όλοι οι υπολογιστές του δικτύου μπορούν να δουν το web server μας. Αυτό ήταν το βιντεάκι για το XAMPP. Θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα βιντεάκια για το Joomla και διάφορα άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.